Λοιπόν, Στέφανε, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ που δέχτηκες να μιλήσουμε για τα τελευταία γεγονότα που συνέβησαν εδώ στο νομό της Πρέβεζας και δυστυχώς είχαμε πάρα πολλά τροχαία ατυχήματα. Χάθηκαν αρκετοί συνάνθρωποι μας. Εσύ, ωστόσο, είσαι ένας νέος άνθρωπος, παρόλα αυτά επαγγελματίας οδηγός μηχανών. Συμμετέχεις σε αγώνες, πρωταθλητής Ελλάδος κιόλας, έτσι. Θέλω να μου πεις και να μου δώσεις κάποιες συμβουλές, ειδικά για τα νέα παιδιά. Τι πρέπει να προσέχουν όταν οδηγούν δίκυκλο, πώς πρέπει να κυκλοφορούν και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στον δρόμο. Καταρχήν, καλησπέρα. Πιστεύω όπως όλοι οι νέοι οδηγοί, πρέπει να φοράνε πάντα κράνος, όπως και όλοι. Δεν πρέπει να τρέχουμε ποτέ στον δρόμο. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Να φοράνε μόνο τα προστατευτικά ρούχα που χρειάζεται στη μοτοσυκλέτα. Σε αυτοκίνητο πρέπει να φοράνε πάντα τη ζώνη. Και το βασικό είναι να μην τρέχουμε. Εσύ είσαι χρόνια επαγγελματίας οδηγός και μάλιστα τώρα συμμετέχεις και στην μεγαλύτερη κατηγορία που υπάρχει σε θέμα αγώνων, έτσι. Λοιπόν, φοράς όλα τα προστατευτικά που απαιτούνται, γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείς να λάβεις μέρος, έτσι. Λοιπόν, κυκλοφορείς όμως στην Πρέβεζα. Βλέπεις κάποιους νεαρούς να κυκλοφορούν με δίκυκλα. Έχει τύχει ποτέ να σταματήσεις κάποιον και να του πεις γιατί δεν φοράς κράνος? Έχει τύχει πολλές φορές. Οι απαντήσεις που λαμβάνεις ποιες είναι? Συνήθως είναι για να μην χαλάς το μαλλί. Για να μην χαλάς το μαλλί. Ή για να φέρουμε πιο σύμβουλο στο μηχανάκι, να μην ξεχωρίζουν. Ναι. Αυτά είναι σαν απαντήσεις συνήθως. Δυστυχώς η νεολαία έτσι έχει μάθει. Αλλά όσο και να έχω προσπαθήσει, εγώ και οποιοδήποτε, δεν μπορώ να του βάλει μυαλό. Θέλω να φαίνονται. Πιστεύεις, Στέφανε, ότι σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και η συμβουλή του γονέα που θα δώσει προς το παιδί του? Σίγουρα παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά. Το έχω δει σε πολλά παιδιά να το λένε οι γονείς. Βάλε κράνος, πρόσεχε. Αλλά και πάλι. Δεν ακούνε τους γονείς. Θα φλακίζουν τα μηχανάκια, θα φοράνε κράνος. Το καλοκαίρι θα φάνε για μπάνιο, φοράνε το μαγιό, την παντόφλα. Και χωρίς μπλούζα. Πράγματα τα οποία είναι απογορευτικά, έτσι, όταν οδηγεί κάποιος. Ειδικά δίκυκλο και όταν βγαίνει και στην εθνική. Ναι. Είναι ακόμα επικίνδυνο. Κάτι άλλο θα ήθελα να σε ρωτήσω. Επειδή κυκλοφορείς και στην Πρέβεζα και εκεί. Πηγαίνεις για προπόνηση, από ό,τι μου είπες πριν κάνουμε αυτή την συνέντευξη, σε άλλες περιοχές προκειμένου να κάνεις προπόνηση, σε χώρους ειδικά διαμορφωμένους για μηχανές. Πώς βλέπεις τους δρόμους του νομού της Πρέβεζας και εσωτερικά μέσα στην πόλη, αλλά και εξωτερικά? Είναι παρόμοια κατάσταση όλη η Ελλάδα. Όλη η Ελλάδα. Έχει πρόβλημα δηλαδή στους δρόμους. Μεγάλο. Ποιοι πιστεύεις ότι ευθύνονται, η πολιτεία καθαρά? Και ότι δεν βγαίνει κάποιος να φωνάξει, να πει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Θα το διορθώσουμε με κάποιο τρόπο. Τόσα ατυχήματα γίνονται, τόσος κόσμος φεύγει τη ζωή, αλλά δεν βλέπω. Έχεις εντοπίσει εσύ προσωπικά κάποια σημεία καρμανιόλες στο νομό της Πρέβεζας όταν βγαίνεις έξω με τη μηχανή? Έχεις εντοπίσει κάποια τέτοια σημεία? Έχεις δει? Που πρέπει να είναι όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Είναι πάρα πολλά. Είναι πάρα πολλά. Ένα που είναι που κάνει μπαμ και φαίνεται είναι όταν βγαίνεις και πας προς μονολίθι. Ναι. Από την αρχή που κάνεις τη διασταύρωση και βγαίνεις για το μονολίθι. Στην αρχή Νικόπολη μιλάς. Ναι, που βγαίνεις τη διασταύρωση για το μονολίθι. Για το μονολίθι, ναι. Εκεί είναι δηλαδή σημείο Καρμανιόλα. Πολύ επικίνδυνο. Τι θα πρέπει να γίνει εκεί πέρα σύμφωνα με τη δική σου άποψη? Ότι αυτό είναι μόνο φανάρια. Φανάρια. Μάλιστα. Στέφανε, να έρθουμε και λίγο στα δικά σου. Πότε μπορούμε να σε δούμε σε αγώνες? Θα βρίσκομαι στο Αμέγα 23-25 Οκτωβρίου. Θα είναι το τελευταίο δικό αγώνας για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και ολοκληρώνει τη χρονιά? Ναι. Τώρα με τον κορονοϊό πώς θα περάσατε? Έκανες προπόνηση εσύ? Έχω κάνει 2 προπονήσεις φέτος. Δεν έχω προλάβει. Και ειδικά τώρα με το κρύο μηχανάκι θα κάνω ίσα μία προπόνηση για να τρέξω το τελευταίο διπλό αγώνα. Να σου ευχηθούμε ότι το καλύτερο, νίκες πάντα. Τιμάς την Πρέβεζα και την Ήπειρο ολόκληρη. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και για τις συμβουλές. Να είσαι καλά.